Στράτο. Τώρα, τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, κυρίες και κύριοι, εξέδωσαν κοινή εγκύκλιο με την οποία εξηγούν πώς και πότε θα χορηγείται, Κωνσταντίνε Δαβλέ, το ενιαίο επίδομα τέκνων. Το επίδομα τέκνων, λοιπόν, το οποίο αντικαθιστά ακριβώς την έλλειψη του αφορολογήτου, αλλά και εκείνα τα επιδόματα που λάβαναν οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι. Το ανώτερο ετήσιο εισόδημα, λοιπόν, των δικαιούχων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 18.000 ευρώ. Μέχρι αυτό το ποσό μπορεί κάποιος να παίρνει αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα όμως αυτά θα δίνονται με μια περίεργη διαδικασία, ανατρίμηνο. Ανατρίμηνο όμως δεν θα τα παίρνουν στην αρχή κάθε τριμήνου, ειδικά στην αρχή του έτους, διότι θα πρέπει να κατατίθεται η δήλωση. Η δήλωση όμως κατατίθεται κατά τον Ιούνιο, που σημαίνει ότι τα πρώτα δύο τρίμηνα θα έρχονται μαζί μετά τον Ιούνιο, ενώ εάν κάποιος καταβάλει την δήλωσή του μετά τον Ιούνιο, θα λαμβάνει το επίδομα και τα τρία τρίμηνα ταυτόχρονα μετά στο επόμενο, στο τρίτο τρίμηνο του έτους. Θα πρέπει δηλαδή τα πρώτα δύο τρίμηνα να περιμένει πολύ περισσότερο. Τώρα τα ποσά είναι τα εξής, τα έχουμε ξαναπεί, είναι 40 ευρώ για ένα παιδί, 80 ευρώ για δύο παιδιά, 130 ευρώ για τρία παιδιά και 180 ευρώ για τέσσερα παιδιά. Ενώ αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν περισσότερα παιδιά, για κάθε επιπλέον παιδί είναι 60 ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια τώρα. Για να παίρνει κάποιος όλα τα ποσά που δικαιούνται, αν υποθέσουμε ότι χρειάζεται, ότι έχει δηλαδή τρία παιδιά για να παίρνει τα 130 ευρώ, θα πρέπει να έχει μέχρι 6.000 οικογενειακό εισόδημα ετήσιο. Για έναν μισθωτό, για παράδειγμα, με 14 μισθούς, αυτά είναι 428 ευρώ. Για να παίρνει τα 2 τρίτα, για να δικαιούται τα 2 τρίτα του επιδόματος, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ποσό που εισπράττει τα 12.000 ευρώ, δηλαδή 857 ευρώ, εάν έχει 14 μισθούς. Και εάν έχει μέχρι 18.000 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή αν εισπράττει 1.285 ευρώ, θα παίρνει το 1 τρίτο του επιδόματος, αναλόγως πόσα τέκνα έχει δηλαδή. Ακριβώς αυτό. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ. Πάμε και